με τη χάρη του Κυρίου μας αδέλφια, να διαβάσουμε από την σελίδα 924 από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Θα διαβάσουμε από το Ιωταΐτα κεφάλαιο, είναι το κεφάλαιο 18, και διαβάζουμε από τα εδάφια 9 έως και το 14. Κύθε ο Κύριος να μας δώσει Αγία προσήλωση στην ακρόαση και στην ανάγνωση του Λόγου του Κυρίου για να μας μιλήσει ο Κύριος δι' Αγίου Πνεύματος. Θέλει ο Κύριος να μας επισκεφθεί και η επίσκεψη αυτή να μας αλλάξει τη ζωή, να είναι αφετηρία νέων πραγμάτων. Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. Διαβάζουμε λοιπόν από τη σελίδα 924 με τη χάρη του Κυρίου, Ιωταΐτα κεφάλαιο, 9 εδάφιο. «Είπε δε και προστινάς τους θαρούντας εις εαυτούς», το κείμενο λέει «πεπιθώτας εφ' εαυτούς», «ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς», το κείμενο λέει «εξουθενούντας τους λοιπούς». Την παραβολήν ταύτην. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν, δια να προσευχηθώσιν. Ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προσήφχε το καθεαυτόν ταύτα. Ευχαριστώ σοι Θεέ. Το κείμενο λέει «ο Θεός ευχαριστώ». «Ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή και καθώς ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Και ο τελώνης μακρόθεν ιστάμενος, δεν ήθελεν ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει στον ουρανόν. Αλέτυπτεν εις το στήθος αυτού λέγον, ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Σας λέγω, κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος, μάλλον παρά εκείνος, διότι πας ο υψών εαυτών θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινών εαυτών θέλει υψωθεί. Αμήν, δόξα στο όνομα του Κυρίου». Το μήνυμα που προκύπτει από τα εδάφια που διαβάσαμε, αδέλφια, είναι ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Τι φταίει, γιατί ο Θεός δεν ενεργεί και δεν απαντά? Αυτό είναι το μήνυμα που προκύπτει από αυτά τα εδάφια. Και σε αυτό το ερώτημα ο Κύριος έχει να μας δώσει μήνυμα μέσα από τον αψευδή γεγραμμένο του λόγο. Τι φταίει? Γιατί δεν ενεργεί ο Θεός και δεν απαντά? Γιατί δεν ενεργεί ο Θεός και δεν απαντά, όπως κατ' επανάληψη στις γραφές έχει αποδείξει πως το κάνει? Γιατί στις γραφές ο Θεός έχει αποδείξει ότι και θέλει και μπορεί. Είναι Θεός ζωντανός και αληθινός. Και φανερώθηκε ως τέτοιος στη ζωή πολλών ανθρώπων της Γραφής ή και πολλών ανθρώπων εκτός Γραφής που στηρίχτηκαν στη Γραφή. Την ώρα της μοναξιάς, του αδιεξόδου και της όποιας δυσκολίας τους. Είναι Θεός ζωντανός που μιλάει, που βλέπει και ενεργεί. Ενεργεί στις ζωές εκείνων που τον ζήτησαν, που τον πλησίασαν, αλλά με έναν συγκεκριμένο τρόπο, αποφεύγοντες πράγματα τα οποία τους συστήνουν, αλλά ταυτόχρονα και τους απομακρύνουν από τη χάρη του. Τι φταίει? Γιατί ο Θεός
δεν ενεργεί και δεν απαντά όπως ενεργούσε και απαντούσε στην Παλαιά Διαθήκη, στο λαό Ισραήλ και στους προφήτες, στην Καινή Διαθήκη, στους Αποστόλους, στους μαθητές και στην Εκκλησία. Αυτά που διαβάσαμε σήμερα, αδέρφια, έρχονται να ακολουθήσουν μία διήγηση του Κυρίου μας όσον αφορά την απάντηση στις προσευχές και τις εκδικάσεις διαφόρων αδιέξοδων υποθέσεων και καταστάσεων. Λίγα εδάφια πριν, ο Κύριος στην προσπάθειά Του να πείσει τους μαθητές και να τους ενισχύσει ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνουν, χρησιμοποίησε σαν παράδειγμά Του μία αδύνατη χείρα και έναν άδικο κριτή, στον οποίον αυτοί με επιμονή και υπομονή προσέφευγε κάθε τόσο, προκειμένου αυτός να εκδικάσει την υπόθεσή της. Και για πολύ καιρό εκείνος δεν ηθέλησε. Στο τέλος τελικά η επιμονή της και η υπομονή της επιβραβεύθηκε. Ο άδικος κριτής ασχολήθηκε με την υπόθεσή της και η υπόθεσή της τελικά είχε αίσιον πέρας. Εκεί λοιπόν επάνω ο Κύριος είπε: «Βλέπετε τι έγινε με τον άδικο κριτή, βλέπετε ότι η διαρκής υπομονή και επιμονή αυτής της αδύνατης και ασήμαντης γυναίκας τελικά είχε αποτέλεσμα?» Και κάνει το εξής ερώτημα: «Ο Θεός δεν θα κάνει την εκδίκαση της υποθέσεως των εκλεκτών αυτού, των βόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς? Πλην άραγε, όταν ο Κύριος έλθει, θα βρει την πίστη επί της γης?» Πολύ απλά, ο Κύριος κάνει ένα ερώτημα απευθυνόμενος στην κοινή λογική, γιατί αν αυτή ενεργοποιηθεί, τότε το μήνυμα του Αγίου Πνεύματος βρίσκει ανταπόκριση στην καρδιά. Ποιοι είναι οι εκλεκτοί του Θεού? Οι βοώντες προς Αυτόν ημέρα και νύχτα. Τι μας προσκαλεί ο Κύριος να κάνουμε? Να προσευχόμαστε απτόητοι για όσο καιρό οι απαντήσεις, για όσο καιρό οι προσευχές μοιάζουν να μην απαντώνται. Και κλείνει λέγοντας: «Ο Κύριος άραγε όταν έρθει». Όταν έρθει δηλαδή να κάνει την εκδίκαση της υποθέσεως, θα βρει την πίστην επί της γης. Δηλαδή θα δει, θα βρει αυτούς που ταλαιπωριούνται στην προσευχή να επιμένουν, βοώντες και κράζονται σήμερα και νύχτα. Αυτό είναι το μήνυμα της περίπτωσης της χείρας και του άδικου κριτή. Ότι οι προσευχές απαντιόνται, αλλά όχι αμέσως. Και ότι ο Κύριος θα αναλάβει την υπόθεση των εκλεκτών αυτού, που έχουν ένα χαρακτηριστικό, βοούν προς Αυτόν ημέρα και νύχτα και δεν σταματούν να Τον εξητούν, ακόμα και αν οι προσευχές τους μοιάζουν να πηγαίνουν στράφη. Λέγοντας λοιπόν αυτό το παράδειγμα, ακολουθεί το επόμενο, το σημερινό. Γιατί το σημερινό ακολουθεί του επομένου? Διότι μπορεί κάποιος εύλογα να αναρωτηθεί και να πει: «Κύριε, εγώ χρόνια ολόκληρα, σαν την χείρα, προσέρχομαι όχι σε άδικο κριτή, αλλά σε σένα, με προσευχές, με νηστείες, με προσελεύσεις στο ιερό, στο ναό, στην εκκλησία. Δεν είναι 3, 4, 5, 6 μήνες που συμβαίνει αυτό. Η κατάστασή μου είναι αδιέξοδη για πολύ καιρό, για πολλά χρόνια. Αλλά δεν βλέπω καμία απάντηση, καμία εκδίκαση καμίας υπόθεσης. Και τα χρόνια περνούν. Και τελικά τίποτα δεν γίνεται». Εδώ λοιπόν
είναι που ο Κύριος δίνει ένα μήνυμα σε συνέχεια της προηγούμενης ιστορίας με τη σημερινή. Εάν, μου λέει, εσύ επιμένεις, υπομένεις, προσεύχεσαι, βοάς και κράζεις, αλλά μέσα σου συγκρίνεις τον εαυτόν σου με κάποιους άλλους και τον βρίσκεις υπερέχοντα, εάν την ώρα που εσύ κράζεις και βοάς, ταυτόχρονα είσαι και ικανοποιημένος με τον εαυτόν σου και τελικά την προσευχή δεν την χρησιμοποιείς για να χτυπάς τον εαυτόν σου, να τον πολεμάς, αλλά να συγκρίνεσαι με τους άλλους και να αυτοδικαιώνεσαι, όσο και να επιμένεις και να περιμένεις την προσευχή, μου λέει, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Το να συγκρίνεις τον εαυτόν σου με τους άλλους, το να κάνεις κριτική στους άλλους και να αποφεύγεις την κριτική του εαυτού σου, αυτό κάνει την προσευχή, όση υπομονή και επιμονή να έχει, να μην έχει κανένα αποτέλεσμα. Διότι αν κάτι συγκινεί τον Θεό, είναι να πολεμάς και να χτυπάς τον εαυτόν σου και όχι άλλον. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και εκεί απαντιέται το μέγα ερώτημα, Κύριε, γιατί δεν, πού είσαι? Η προσευχή δεν είναι τόπος διεκδίκησης απαιτητικά αιτημάτων, επειδή δοξάζω, κράζω. Δεν είναι τόπος όπου θα περιμένω την ευλογία του Θεού, έχοντας την αίσθηση ότι είμαι στο σωστό δρόμο και στην σωστή κατεύθυνση. Η προσευχή είναι ο τόπος όπου θα σταθώ ενώπιον του Θεού και δεν θα χτυπήσω κανέναν άλλον παρά μόνο τα κακώς κείμενα του εαυτού μου. Η προσευχή είναι τόπος όπου ο άνθρωπος κάνει ενδοσκόπηση, έχει καθρέφτη το λόγο του Θεού, βλέπει τα θέματα του και δουλεύει με αυτά. Εάν αυτό γίνει με επιμέλεια, σοβαρότητα και ειλικρίνεια, τότε εκεί ο Θεός χαμογελάει, χαίρεται και αρχίζει σιγά σιγά να ενεργεί, κάνοντας αυτό που ο άνθρωπος δεν ανέμενε ποτέ. Λέει λοιπόν στο 9 εδάφιο, είπε δε και προστινάς. Αποφάσισε ο Κύριος να μιλήσει σε κάποιους στους οποίους κανονικά με τον τρόπο που σκέφτονται, με το μυαλό που κουβαλάνε και τη γενικότερη στάση ζωής που έχουν, δεν θα έπρεπε να μιλήσει. Όμως θα μιλήσει. Και θα μιλήσει πρώτον γιατί τους αγαπάει και δεύτερον γιατί θέλει να τους βγάλει από την καλπάζουσα φαντασία της αυτοδικαίωσης. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβεις και εσύ και εγώ ένα πράγμα, ότι ο Κύριος αν κάτι αρέσκεται να κάνει, είναι να εκπλήσει τον προσευχόμενο με το να τον επισκεφθεί, να του μιλήσει και να τον οδηγήσει. Αυτό είναι κάτι που χαίρεται ο Θεός να το κάνει και το επιθυμεί πάρα πολύ. Και για σένα και για μένα. Αλλά όπου υπάρχει αυτοδικαίωση και περιαυτολόγηση, ο Θεός δεν μπορεί να σταθεί. Όπου υπάρχει διάθεση ειλικρινή να πλησιαστεί ο Θεός με έναν τρόπο συγκεκριμένο, με το να χτυπάω τον εαυτό μου και όχι άλλον, έχοντας ελπίδα στο Θεό, τότε εκεί όλα είναι που αλλάζουν. Εδώ υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι πολύ ευχαριστημένοι, ικανοποιημένοι με τον εαυτόν τους. Και τέλος πάντων, ακόμα κι αν δεν είναι, αναγνωρίζοντας μία σχετική αμαρτωλότητα στους εαυτούς τους,
αυτή η αμαρτωλότητα υπερκαλύπτεται από την, κατά τη γνώμη τους, αθλειότητα και αμαρτωλότητα των άλλων. Δηλαδή, ναι μεν άνθρωπος είμαι και σφάλματα κάνω, αλλά δεν έκανα ούτε εκείνο, ούτε το άλλο, ούτε το παράλλο που έκανε εκείνος εκεί. Και εκεί, αμέσως, η προσευχή πάει στράφη, απενεργοποιείται, ο Θεός εκεί δεν μπορεί καν να πλησιάσει. Έλεγε λοιπόν και προς την Άς, είπε δε και προς την Άς, τους πεπιθώτας, λέει το κείμενο, εφεαυτούς. Πεπιθώτας εφεαυτούς. Είναι κάποιοι που τον πλησιάζουν με ζήλο, με όρεξη, με δίψα και δεν καταφέρνουν τίποτα. Είναι και οι άλλοι που δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την προσευχή. Είναι εντελώς αδιάφοροι και πεθαμένοι. Δεν μιλάμε για αυτή την κατηγορία. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για την αναγκαιότητα της εξήτησης ενός πεθαμένου, που δυστυχώς και τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν άφθονες. Σήμερα μιλάμε για την περίπτωση εκείνη που κάποιος με ιδιαίτερο ζήλο και σφρίγος πλησιάζει τον Θεό χωρίς αποτέλεσμα. Γιατί έχει πεποίθηση στον εαυτόν του. Δηλαδή αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση απομακρύνει τη χάρη του Θεού. Είναι πεπισμένος δηλαδή ότι είναι εντάξει, ότι πάει καλά, ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο και στη σωστή κατεύθυνση. Για αυτόν το πρόβλημα το έχουν οι άλλοι. Εάν σήμερα εσύ ή εγώ αισθάνεσαι ικανοποιημένος με τον εαυτόν σου, εντάξει, και έχεις πιστεί ότι το πρόβλημα βρίσκεται αλλού, όχι σε σένα, στους άλλους, τότε, ακόμη και δίκιο να έχεις σε ένα μεγάλο βαθμό, ένα πράγμα μόνον έχεις καταφέρει και εσύ και εγώ. Να απομακρύνεις έναν Θεό που θέλει τόσο μα τόσο πολύ να σε πλησιάσει. Δεν αντέχει ο Θεός να βλέπει άνθρωπο ζηλωτή, αλλά ταυτόχρονα αυτοδικαιωμένο και περιαυτολογούντα διαρκώς. Και αν δεν το κάνει με το στόμα του, που και αυτό συμβαίνει πολλές φορές, σίγουρα μέσα του έχει αυτή την πεποίθηση. Μόλις την δει αυτή την πεποίθηση ο Θεός, δεν μπορεί να πλησιάσει. Απομακρύνεται. Είπε λοιπόν και πρόστινας τους πεπιθώτας εφεαυτούς ότι είναι δίκαιοι. Αφού λοιπόν έχουν αυτήν την αίσθηση για τον εαυτόν τους, αφού πιστεύουν δηλαδή ότι βρίσκονται στο σωστό δρόμο και είναι καλά, είναι εντάξει, τότε τι άλλο περιμένουν αυτοί παρά τη μεγάλη ευλογία του Θεού, τα σημεία και τα τεράστια που οι γραφές προφητεύουν, μεγάλες αναζωπηρώσεις, κοσμοπλημμύρες, λαοθάλασσες και βεβαίως την απελευθέρωσή τους από την ρωμαϊκή μπότα, από τον ρωμαϊκό ζυγό. Αφού είμαι στο σωστό δρόμο, αφού είμαι ικανοποιημένος από τον εαυτό μου, τότε το μόνο πράγμα που περιμένω είναι οι εκβάσεις και οι ενέργειες του Θεού όπως αυτές καταγράφονται στο Λόγο Του. Αυτοί λοιπόν, υπεπιθώντας τον εαυτό τους ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς, το κείμενο λέει εξουθενούντας τους λοιπούς, εξουδενώ, δηλαδή εξισώνω τον άλλον με το μηδέν. Με λίγα λόγια, πλησιάζω τον Θεό ορθοτομημένος, ορθοποδημένος, με συγκεκριμένα έργα που αποδεικνύουν την ορθοτόμηση και την ορθοπόδησή μου, γιατί αυτός
ο Φαρισαίος θα δούμε, ότι έχει συγκεκριμένα έργα που αποδεικνύουν κάποια πράγματα επάνω στα οποία στηρίζεται. Και την ίδια ακριβώς στιγμή κάποιους τους εξισώνει με το μηδέν. Τους θεωρεί δηλαδή ανθρωπάκια, κατά το κοινώς λεγόμενον της πλάκας. Τους βλέπει αφιψηλού. Ικανοποιημένος είναι. Στην σωστή οδό θεωρεί πως βρίσκεται. Τους άλλους τους βλέπει ταλέπορα ανθρωπάκια, ήδη βρίσκεται εκτός σχεδίου. Αμέσως ο Θεός έχει απομακρυνθεί, αλλά αυτός είναι τόσο φουσκωμένος από το εγώ του και από την καλή εικόνα που έχει για τον εαυτόν του, που δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Αυτός περιμένει μεγαλεία. Είπε λοιπόν σε αυτούς, αξίζει να τους μιλήσει? Όχι. Κι όμως τους μιλάει. Γιατί? Γιατί θέλει να τους βγάλει από το ροζ συννεφάκι της καλπάζουσας φαντασίας τους. Γιατί θέλει και αυτούς, και σένα και εμένα, να μας επισκεφθεί. Το πιστεύεις ότι ο Κύριος θέλει να σε επισκεφθεί? Αν ενδιαφέρεσαι πραγματικά να σε επισκεφθεί, αν έχεις καταλάβει, είτε είσαι μικρός είτε είσαι μεγάλος, ότι στη ζωή σου την διαφορά θα την κάνει μόνον ο Χριστός, αν είναι προπορευόμενος, τότε αυτά τα εδάφια είναι η οδηγία του Θεού για το πώς πλησιάζεται και τι είναι αυτό που τον συγκινεί. Τα όποια κατορθώματα ή επιτεύγματα, όσο πραγματικά και αληθινά κι αν είναι, στον Θεό δεν λένε τίποτα. Στον Θεό ένα πράγμα λέει πολλά. Η ταπείνωση, δηλαδή η επίγνωση της αμαρτωλότητάς μου, η αυτογνωσία του ανθρώπου που τον οδηγεί στην εξήτηση με συντριβή. Να πολεμάει ο άνθρωπος τον εαυτόν του. Να ασχολείται με τα κακώς κείμενα του χαρακτήρα του. Αν αυτό δει ο Θεός να επιδίδεται ο άνθρωπος, είναι βέβαιον ότι θα κάνει πράγματα τα οποία ο άνθρωπος ούτε καν τα έχει διανοηθεί. Σε άλλη περίπτωση δεν μπορεί να πλησιάσει. Και ο άνθρωπος θα περνάει ο καιρός και θα περιμένει τις μεγάλες ευλογίες χωρίς να χτυπάει τον εαυτόν του. Είπε λοιπόν τη συγκεκριμένη παραβολή. Δηλαδή είπε μία ιστορία της καθημερινότητος με τρόπο απλό, κατανοητό, για να μπορέσουν όλοι να καταλάβουν. Ο Κύριος δεν μίλαγε σαν ρήτορας, απολαμβάνοντας τον εαυτόν του, σαγηνεύοντας τα πλήθη και κάνοντάς τους να παραλυρούν. Ο Κύριος μίλαγε όσο πιο απλά γινόταν, διότι ο σκοπός του δεν ήταν να εντυπωσιάσει, αλλά να βοηθήσει τον άλλο να κατανοήσει. Και γι' αυτό χρησιμοποιεί μία παραβολή απλούστατη, με απλό και περιεκτικό τρόπο, για να το καταλάβουν όλοι, μορφωμένοι και αμόρφωτοι, μικροί και μεγάλοι. Και να θυμόμαστε ένα πράγμα, αδέρφια. Από τον Θεό είναι ό,τι είναι καμωμένο και δοσμένο με απλότητα και αλήθεια. Ο Κύριος δεν χρησιμοποιεί ούτε πολυλογίες, ούτε περικοκλάδες. Λόγια απλά, σύντομα και κατανοητά. Γι' αυτό και η προσευχή μας, όπως θα δούμε και παρακάτω, δεν χρειάζεται να έχει πολυλογία. Γι' αυτό και το μήνυμα το προφητικό είναι σύντομο, απλό και κατανοητό, χωρίς πολυλογία. Λέει λοιπόν, άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν. Ιερό ήταν ο τόπος εκείνη την εποχή που λατρευόταν ο Θεός. Και είναι πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι δύο άνθρωποι παίρνουν αυτή την απόφαση. Να πάνε στο ιερό εκεί όπου λατρεύεται ο Θεός.
Και είναι και πάρα πολύ καλό επίσης ότι σήμερα ήρθαμε εδώ, στον οίκο του Κυρίου, όπου εδώ δοξάζεται και λατρεύεται ο Θεός. Γιατί πήγαν τώρα αυτοί εκεί? Πήγανε, λέει, αυτοί οι δύο οι άνθρωποι στο ιερό για να προσευχηθούν. Γι' αυτό πήγαν. Δεν πήγαν ούτε να κουτσομπολέψουν, δεν πήγαν για να κάνουν δημόσιες σχέσεις, δεν πήγαν για την παρέα, πήγαν για να προσευχηθούν. Δηλαδή πήγαν για να ανοίξουν την καρδιά τους στο Θεό, να Τον πλησιάσουν με την ελπίδα ότι θα Τον συναντήσουν ή έστω ότι θα βρεθεί ένας τρόπος να επικοινωνήσουν μαζί Του. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Τι είναι η προσευχή? Είναι μια γέφυρα την οποία έχει στήσει ο Θεός για να έχουμε εμείς την δυνατότητα να Του μιλάμε και να μας μιλάει. Να Τον πλησιάζουμε και εκείνος να κάθεται να Τον βρούμε. Αυτό είναι η προσευχή. Η προσευχή δεν είναι τόπος βασάνου. Η προσευχή είναι μια γέφυρα την οποία ο Θεός μας έχει προσφέρει δωρεάν για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί Του. Για να βρισκόμαστε σε επαφή. Ώστε να μην μας οδηγούν ούτε οι επιθυμίες, ούτε οι σκέψεις, αλλά εκείνος με το λόγο Του και με τη φωνή Του. Με το μήνυμά Του. Και αυτοί οι δύο κάνουν πάρα πολύ καλά που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Το δυστύχημα όμως είναι ότι ενώ και οι δύο στρέφονται στο σωστό πρόσωπο και βρίσκονται στο κατάλληλο μέρος, δεν έχουν και οι δύο το ίδιο ευλογημένο αποτέλεσμα. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο? Ο ένας, λέει, είναι ο Φαρισαίος, δηλαδή εκείνος που είναι αφιερωμένος στην ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, είναι ο άνθρωπος που έχει την Πεντάτευχο, την Τωρά, υπομάλης και προχωράει στη ζωή του. Εν αντιθέσει με τους Σαδουκαίους, οι οποίοι ήταν οι ιερείς της εποχής και οι οποίοι ασχολιόνταν με τις τελετουργίες και όλα τα συναφή, λιχνίες, λίχνους, λιβάνια και τα σχετικά. Οι μεν Φαρισαίοι ήταν οι άνθρωποι των γραφών που προσπαθούσαν να τις εφαρμόσουν στη ζωή τους και είχαν εξαιρετική γνώση, ήταν κατηρτισμένοι. Οι δε Σαδουκαίοι που δεν πιστεύαν και στην Ανάσταση ήταν οι ιερείς, οι οποίοι ασχολιόντουσαν με τα τελετουργικά. Στην πορεία και μέχρι τα σήμερα υπερίσχυσε η λογική των Φαρισαίων. Ο άλλος ήταν ένας τελώνης. Δηλαδή, για να μιλήσουμε με ελληνικούς όρους, ήταν ένας χαφιές, ένας τσάτσος των κατακτητών, ένας γερμανοτσολιάς, ένας εθνοπροδότης, ένας δοσύλλογος, ένας συνεργάτης των κατακτητών, ο οποίος με τον πλέον εσχρό και επέσχυντο τρόπο εκμεταλλευόταν τους συμπατριώτες του, αφού τα είχε κάνει κατά το κοινός λεγόμενον τάτσι μίτσι κότσι με τους κατακτικές. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος διεφθαρμένος, τον οποίον τον έβλεπαν οι συμπατριώτες του, αλλά δεν μπορούσαν να τον φτύσουν, γιατί ξέραν ότι θα μπλέξουν. Όμως τον έβλεπαν και άλλαζαν τετράγωνο. Και οι δύο αυτοί βρίσκονται στο σωστό μέρος και απευθύνονται στο σωστό πρόσωπο. Και ο Θεός είναι εκεί και τους ακούει και τους δύο. Και είναι πρόθυμος και τους δύο να τους δεχτεί. Αν τον πλησιάσουν με τον τρόπο που εκείνος συγκινείται. Και τον οποίο εμείς σήμερα για ακόμη μια φορά διδασκόμαστε. Διαβάζοντας τις γραφές. Εντός των οποίων βρίσκεται η αλήθεια όσον αφορά το τι συγκινεί τον Θεό. Και πού κατεβάζει τη χάρη Του. Ώστε ο άνθρωπος να δροσιστεί, να ανορθωθεί και να πάρει τα πάνω του.
Ο Φαρισαίος λοιπόν σταθείς προσήφχε το καθεαυτόν ταύτα. Κοιτάζει τον εαυτόν του και πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτόν, ικανοποιημένος, αρχίζει να προσεύχεται. Αμέσως ήδη βρίσκεται εκτός συχνότητας. Διότι αν κάποιος προσεύχεται στο Θεό ικανοποιημένος από τον εαυτόν του, είναι αδύνατον ο Θεός να τον επισκεφθεί, διότι πολύ απλά ο Κύριος δεν προσυπογράφει και δεν συμμαρτυρεί σε κανέναν εγωισμό. Ο Φαρισαίος έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά εκείνου του νάρκισου ανασφαλούς ανθρώπου, που μπορεί να είμαι και εγώ, δεν ξέρω αν μπορείς να το πεις και εσύ για τον εαυτό σου, που έχει την ανάγκη να αποδείξει πρώτα στον εαυτό του και δεύτερον στους άλλους οπωσδήποτε ότι ο Θεός είναι μαζί του. Και από τη στιγμή που ο Θεός δεν το επιβεβαιώνει αυτό με τις πράξεις του, αναλαμβάνει ο ίδιος το καθήκον να το αποδείξει στους άλλους με τα λόγια του. Όταν λοιπόν υπάρχει έλλειψη ενεργειών Θεού, ο Φαρισαίος και κάθε ένας ανάλογος τύπος ανθρώπου, για να αισθανθεί καλύτερα, θα αισθανθεί καλύτερα όταν οι άλλοι και ο ίδιος πιστεί ότι ο Θεός είναι μαζί του, ότι είναι επιτυχημένος, θα προσπαθήσει να το αποδείξει με τα λόγια του και με τον τρόπο του. Αμέσως και μόνο από αυτό, ο Φαρισαίος επιμένει να βρίσκεται εκτός συχνότητας. Η περιαυτολόγηση ένα μόνο πράγμα επιτυγχάνει. Να σε έχει εκτός συχνότητας. Να προσεύχεσαι στο σωστό πρόσωπο. Να βρίσκεσαι στο σωστό μέρος και τελικά να μην γίνεται τίποτα στη ζωή σου. Και στη ζωή μου. Η περιαυτολόγηση, η αυτοπεποίθηση και η αυτοδικαίωση. Η ανάγκη μου να σε πείσω και να με πείσω ότι ο Θεός είναι μαζί μου και πρέπει να το δω στο βλέμμα σου αυτό. Και τι προσεύχεται? Ο Θεός ευχαριστώσει. Στέκεται τώρα μπροστά στο Θεό, όχι με την αμαρτωλότητά του, την οποία δεν αναγνωρίζει, ούτε καν αναφέρει, αλλά με την κοινωνική του θέση, με τη φήμη του, την προσπάθεια που έχει καταβάλει και το κύρος. Στέκεται ενώπιον του Θεού δηλαδή με το κύρος του και με τις προσπάθειες που έχει καταβάλει και οι οποίες τον έκαναν να πιστεύουν ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Αυτό ήδη τον έχει βγάλει εκτός συχνότητας. Και προσθέτει λέγοντας, «Σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν τους υπόλοιπους ανθρώπους». Αντί να ευχαριστήσει τον Θεό για το έλεος που δεν άξιζε και την πρόσκληση την οποία δεν εδικαιούτο, το μόνο πράγμα που σκέφτεται να πει είναι ότι εγώ είμαι κάτι το εξαιρετικό, το ιδιαίτερο. Δεν είμαι σαν αυτούς εδώ. Ούτε σαν αυτόν εδώ, ούτε σαν αυτόν εδώ, ούτε σαν αυτήν εκεί, ούτε σαν εκείνη την άλλη. Εάν μέσα στο νου σου, την ώρα που προσεύχεσαι, υπάρχει μία τέτοια πεποίθηση ενδόμηχα, αυτή και μόνο είναι αρκετή για να σε βγάλει έξω από τη συχνότητα. Ήδη ο Θεός είναι πολύ μακριά και δεν προτίθεται να πλησιάσει όσο αυτή η έννοια, αυτή η πεποίθηση υπάρχει μέσα στο μυαλό σου και στο μυαλό μου. Σκέψου λοιπόν σήμερα όταν πλησιάζεις τον Θεό, και εσύ και εγώ, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε, πώς βλέπεις τον Α, τον Β ή τον Γ. Είναι ένα μέτρο για να καταλάβεις αν είσαι εντός ή εκτός συχνότητας. Δεν είμαι λοιπόν σαν τους υπολείπους ανθρώπους.
άρπαγες, άδικοι και μοιχοί. Με πολύ μεγάλη ικανοποίηση βλέπει τα πάθη και τις αμαρτίες των άλλων. Δεν βλέπει τα δικά του πάθη. Δύο πράγματα εδώ προκύπτουν. Το πρώτο, χαίρεται για τα χάλια των άλλων αντί να πενθεί. Εάν εσύ βλέπεις τα χάλια κάποιου και αντί να πενθείς, χαίρεσαι και μάλιστα τα κοινοποιείς τους άλλους, ήδη και εσύ και εγώ είμαστε εκτός συχνότητος. Δεν μπορούμε να ακούσουμε τη φωνή του και εκείνος δεν έχει τη διάθεση να μιλήσει. Επίσης, βλέποντας τα λάθη και στα χάλια των άλλων, αρνείται να αναγνωρίζει τα δικά του. Είπαμε, σε αυτόν τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν. Είναι καλά, είναι εντάξει, είναι στο σωστό δρόμο. Και αυτό, αν το αισθάνεσαι εσύ ή εγώ, είναι αρκετό για να μας διατηρήσει εκτός συχνότητας και το πελώριο ερωτηματικό του γιατί δεν ενεργεί και δεν απαντά ο Θεός, δεν θα βρίσκει απάντηση. Ενώ η απάντηση είναι αυτή. Επίσης δεν είμαι καθώς αυτός εδώ ο τελώνης. Την ίδια στιγμή που προσεύχεται προς τον Θεό, ικανοποιημένος από τον εαυτόν του, σκέφτεται κάποιον κατά τρόπο απαξιωτικό και τον δείχνει κιόλας. Κάτσε τώρα και εσύ και εγώ και σκέψου, την ώρα που προσεύχεσαι, ποια πρόσωπα περνάνε από μπροστά σου και τα σκέφτεσαι απαξιωτικά, δείχνοντάς τα κιόλας. Ακόμα και αν έχεις δίκιο, γιατί εδώ η αλήθεια είναι ότι ο Φαρισαίος, όταν στρέφεται στον τελώνη, αυτά που λέει για τον τελώνη δεν είναι ψέματα, είναι αλήθεια. Ο τελώνης είναι ένα διαφθαρμένο υποκείμενο. Δεν λέει ψέματα ο Φαρισαίος. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι ο Φαρισαίος τονίζει μέσα του την αλήθεια των άλλων, δεν ασχολείται με την αλήθεια της προσωπικής του κατάστασης. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και όταν μάλιστα βλέπει την αλήθεια των άλλων, η οποία είναι τραγική, αντί να πενθεί, ικανοποιείται ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι που τον έχει εκτός συχνότητας και κάθεται εκεί στην προσευχή και περιμένει τζάμπα. Τίποτα δεν πρόκειται εκεί να γίνει. Και του λέει, νηστεύω δις της εβδομάδος. Και λέει αλήθεια, που σημαίνει ότι έχει έμπρακτα έργα που αποδεικνύουν την προσπάθειά του. Το μήνυμα είναι το εξής. Όσο και αν προσεύχεσαι και νηστεύεις, αλλά την ίδια στιγμή κάποιον κατακρίνεις και δεν πολεμάς τον εαυτόν σου, ή εσύ ή εγώ, τότε η νηστεία και η προσευχή σε κάνει χειρότερο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσευχόμαστε και να νηστεύουμε. Αλλά η νηστεία τον έκανε χειρότερο. Δεν φταίει η νηστεία. Δεν φταίει η προσευχή. Αλίμονο να πούμε ότι φταίει η νηστεία και η προσευχή. Αλλά αυτός μέσα από εκεί, λειτουργώντας έτσι, γίνεται χειρότερος. Γιατί πολύ απλά και την προσευχή και την νηστεία την έχει διαστρέψει. Και αντί να την κάνει τόπο όπου θα πολεμήσει τον εαυτόν του, την κάνει τόπο όπου θα υπερυψώσει τον εαυτόν του. Αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Και εδώ λέει η αλήθεια. Βάζει το χέρι στη τσέπη. Σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Είναι και ορθοτομημένος και εν προκειμένου και ορθοποδημένος. Η απάντηση είναι όσα και να δίνεις, όσα και να συνεισφέρεις, που είναι καλό να συνεισφέρεις και μεγάλη ευλογία, εάν το κάνεις αυτό ή εσύ ή εγώ, συγκρίνοντας ή κρίνοντας κάποιον άλλον και μη χτυπώντας τον εαυτόν σου, τζάμπα συνεισφέρεις, τζάμπα προσφέρεις, είσαι, είμαι εκτός συχνότητας. Και ο τελώνης μακρόθεν ιστάμενος.
ο Δοσύλλογος, ο Εθνοπροδότης, ο Γερμανοτσολιάς, ο Χαφιές, ο Σπιούνος, ο Ρουφιάνος. Μακρόθεν ιστάμενος. Γιατί είναι μακρόθεν ιστάμενος? Διότι έχει αυτογνωσία, την οποία δεν έχει ο άλλος, ο ερμηνευτής και γνώστης των γραφών, ο ορθοτομημένος και ορθοποδημένος. Δεν έχει αυτογνωσία, έχει περιαυτολόγηση. Αυτός όμως ξέρει την κατάστασή του και ντρέπεται για λογαριασμό του. Γι' αυτό και κάθεται μακριά. Και λέει η Γραφή, δεν ήθελε ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει εις τον ουρανό. Έχοντας επίγνωση της αμαρτωλότητάς του, της αναξιοσύνης του, όχι δεν έχει απέτηση να του μιλήσει ο Θεός, να κάνει μεγαλεία, κοσμοπλημμύρες, αναζωπηρώσεις και όλα τα σχετικά, αλλά δεν έχει καν την αίσθηση ότι μπορεί να του μιλήσει. Τότε γιατί πάει? Πάει για να ζητήσει ένα πράγμα. Δεν του ζητάει ούτε να του μιλήσει, ούτε να τον ευλογήσει, ούτε να τον επισκεφθεί. Ένα του ζητάει. Θεέ μου, ελέησέ με. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό. Τι σημαίνει ηλά στη τίμη το αμαρτωλό? Θεέ μου, σκέπασέ με με το έλεος σου, γιατί το μόνο πράγμα που αξίζω είναι η κρίση σου. Είναι η πιο σύντομη προσευχή της Αγίας Γραφής, αλλά με θαυμαστά αποτελέσματα. Είναι η προσευχή που καλείσαι να κάνεις και εσύ και εγώ από τώρα και εις το εξής. Ηλά στη τίμη το αμαρτωλό. Η πιο σύντομη προσευχή. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, όταν προσεύχεστε, μη βατολογείτε όπως οι εθνικοί που νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν. Δεν συγκινείται ο Κύριος από ρητορίες και από υπέροχες μακρόσιτες προσευχές. Ο Θεός, απευθύνεται στο σωστό πρόσωπο, ηλά στη τίμη το αμαρτωλό, αναγνωρίζω την κατάστασή μου. Πήγα στο ιερό, αναγνωρίζοντας την κατάστασή μου και ζητώντας από τον Θεό όχι να μου μιλήσει, να με επισκεφθεί, να απαντήσει τα αιτήματά μου, να κάνει ευλογία, να με φέρει σε έκσταση, να κάνει σημεία τεράστια, να με χρησιμοποιήσει, να σειραίουν τα πλήθη. Όχι. Σκέπασέ με με το ελαιό σου, Κύριε, γιατί αξίζω την κρίση σου. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, κάποια στιγμή αν θυμάστε, πλησίασαν οι Φαρισαίοι, τους μαθητές του Κυρίου, και τους ρωτάνε, γιατί ο δάσκαλός σας τρώγει μετά των τελωνών και πορνών? Και αντί να απαντήσουν οι μαθητές, απάντησε ο Κύριος. Όταν έχεις τον Κύριο δίπλα σου ή όταν φροντίζεις εσύ να είσαι δίπλα στον Κύριο, θα απαντήσει αυτός για σένα. Δεν ρωτήθηκε ο Κύριος, οι μαθητές ρωτήθηκαν. Δεν απάντησαν όμως οι μαθητές, ο Κύριος απάντησε. Θες να απαντάς εσύ ή να απαντάει ο Κύριος? Και τι απαντάει ο Κύριος? Δεν έχουν συγχρίαν οι ιατρού ή οι ένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Γιατί δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Ποιο είναι το μήνυμα? Με συμφέρει να πλησιάζω τον Θεό ως αμαρτωλός. Με συμφέρει να έχω αυτογνωσία. Η αυτοπεποίθηση, η περιαυτολόγηση είναι δηλητήριο. Με απομακρύνει, σε απομακρύνει από τη συγνότητα του Θεού και χάνω αυτό που έχει ετοιμάσει. Ο Παύλος νομίζω ότι θα είχε πολύ μεγάλη δυσκολία να ψάλει τον ύμνο «Ήμουν αμαρτωλός, χάμε». Θα είχε δυσκολία, πιστεύω. Θα τον έβλεπε αυτό τον ύμνο με πολύ σκεπτικισμό. Γιατί ο ίδιος λέει ότι ευχαριστώ το Θεό που ήρθε στον κόσμο αυτόν να σώσει αμαρτωλός, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ.
Δεν λέει «Ήμουν αμάρτωλος ο Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, που με τα περιζώματά του θεραπεύονται ασθενείς». Βγαίνει και λέει προς το τέλος της ζωής του ότι «Ευχαριστώ τον Θεό που έσωσε αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ, τώρα που μιλάμε. Ούτε πόρνος είναι, ούτε μοιχός, αγωνιστής είναι, αλλά οι άνθρωποι του Θεού που έχουν κοινωνία με τον Θεό, τον πλησιάζουν τον Θεό ως τελώνες, ως αμαρτωλοί. Και αν δουν τα μεγαλεία του, τα βλέπουν ακριβώς γιατί πιστεύουν ότι δεν τα αξίζουν και δεν τονίζουν τίποτα άλλο παρά μόνο την αμαρτωλότητά τους. Όταν πλησιάζεις τον Κύριο, ή εσύ ή εγώ, μην έχεις το νου σου σε κανέναν και σε καμία, μόνο στα λάθη σου. Αν κοιτάξεις και εσύ και εγώ μέσα σου, θα δεις αρκετά για να δουλέψεις με αυτά. Είναι βέβαιο ότι κοιτώντας και δεξιά και αριστερά, και ειδικά σε όσους έβλαψαν, τεκμηριωμένα, έχεις κάθε λόγο και δικαίωμα να είσαι χαλασμένος και χαλασμένη με τον Α ή τη Β. Γιατί ναι, έχεις δίκιο, σε βλάψανε, σου τη φέρανε, σε αδικήσανε. Τι νόημα έχει? Να είμαι εκτός συγνότητας έχοντας δίκιο για κάποιον ή για κάτι? Και τι κάνει ο τελώνης? Λέει τη συντομότερη προσευχή της Αγίας Γραφής, χτυπώντας το στήθος του. Δηλαδή δεν το λέει με το στόμα, το εννοεί κιόλας. Γιατί μπορεί να λέω «Είμαι αμαρτωλός, Κύριε, είμαι αμαρτωλός, είμαι αμαρτωλός». Το θέμα είναι να το πιστεύω κιόλας. Αυτός χτυπάει το στήθος του και λέει «Είμαι αμαρτωλός». Γιατί χτυπάει το στήθος του? Διότι αναγνωρίζει ότι το πρόβλημα δεν είναι στους άλλους, αλλά είναι στον ίδιο. Όχι ότι οι άλλοι δεν έχουν πρόβλημα. Δεν ασχολείται όμως με το πρόβλημα των άλλων. Ξέρει ότι ο ουρανός θα ανοίξει μόνο αν πολεμάει και χτυπάει τον εαυτό του. Η γυναίκα σου, ο άντρας σου, ο αδελφός σου, ο προϊστάμενός σου έχουν τα θέματά τους και έχεις δίκιο. Μάλιστα. Η απάντηση είναι και αυτό θα ανοίξει τον ουρανό. Τι άνοιξε τον ουρανό στον τελώνη? Θα μπορούσε να πει και δικαιολογημένα, κοίτα εδώ τον άλλον σοου που κάνει, το Φαρισαίο. Κοίτα σοου, κοίτα υποκρισία. Παριστάνει τον Άγιο, τον καθαρό, εμείς ξέρουμε όμως τι κρύβεται από πίσω. Δεν θα μπορούσε να το πει. Δεν το είπε. Καθόταν μακριά του και χτύπαγε τον εαυτό του. Χτύπα τον εαυτόν σου, θα βγάλεις χρυσάφι και εσύ και εγώ. Και λέει ο Κύριος, αυτός εξήλθε εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος. Δηλαδή αυτός γεύτηκε την παρουσία του Θεού και έφυγε εξαλαφρωμένος, ανακαινισμένος. Ο Γερμανοτσολιάς, ο Εθνοπροδότης, ο Δοσύλλογος, ο Ρουφιάνος, ο Τσάτσος, ο Χαφιές, αυτός. Γιατί είχε το σθένος και την εντυμότητα να τα βάζει με τον εαυτόν του και να τον πολεμάει και να μην πολεμάει τον άλλον. Ο άλλος, ο ορθοτομημένος, ο ορθοποδημένος, ο κατηρτισμένος στις γραφές, ο άρτιος ερμηνευτής τους, έμεινε μόνος. Συντροφιά με την αυτοδικαίωση και την περιαυτολόγησή του, με τα έργα που τον συστήνουν. Με χρησιμοποίησε ο Κύριος εδώ και εδώ, δόξα στον Κύριο. Και έμεινε με αυτά. Έμεινε με τα παλαμάκια. Αυτός ο οποίος θα υψώσει τον εαυτόν του, θα περιευτολογήσει, λέει η Γραφή, θα ταπεινωθεί. Θα μείνει μόνος, ξεραμένος, χωρίς Θεό. Ο άλλος, ο Δοσύλλογος, ο Τσάτσος, ο Ρουφιάνος, ο Προδότης, ο Εθνοπροδότης, έφυγε δικαιωμένος, τον επισκέφθηκε ο Θεός. Δηλαδή, σε αυτόν ο Θεός μιλάει και κάνει παρέα. Τον άλλον δεν τον αντέχει. Πάρε την αμαρτωλότητά σου και εσύ και εγώ και φέρ την ενώπιον του Θεού. Και πάρ το βλέμμα σου από δεξιά και αριστερά και μην κοιτάς καθόλου. Το θέμα είναι να ανοίξει ο ουρανός. Εκεί ο ουρανός ανοίγει και ωραίο πράγματα ο Κύριος θα κάνει. Ο Κύριος να ευλογεί.